βλέπουμε ότι υπάρχει μια αλλαγή πορείας πάλι για τα υδατοδρόμια, ενώ έπρεπε να προχωρήσουμε μπροστά και να τελειώνει το θέμα, έχουμε πάλι ένα βήμα πίσω. Να μας πείτε πού ακριβώς οφείλεται και τι λέει ο αντιπεριφερειάρχης. Πραγματικά, την προηγούμενη εβδομάδα εγώ είχα μια συνάντηση με τον κύριο αντιπεριφερειάρχη για το θέμα των υδατοδρομίων και ενημερώθηκα ότι θα το ξαναστείλει πάλι στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ενώ σύμφωνα με τα όσα γνωρίζω και θεωρώ ότι δεν είναι και λάθος, τη στιγμή που υπήρχε δημόσια δέσμευση δική του ότι θα περάσει από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και μετά με τη θετική εισήγηση θα πήγαινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ενημερώθηκα ότι δεν θα περάσει αυτήν την Επιτροπή Περιβάλλοντος και θα ξαναπάει στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και πολύ φοβάμαι ότι πηγαίνοντας πάλι στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα ξαναπεί και πολύ λογικά θα πει το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να ξαναγυρίσει στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Πρέπει να έχει δώσει εξηγήσεις για ποιο λόγο. Δεν ξέρουμε. Όχι. Αυτό είναι ο προβληματισμός μας. Ότι ουδείς γνωρίζει ούτε εγώ ούτε οι Δημάρχοι Ψαρών και Ινουσών γνωρίζουν το λόγο το οποίο υπάρχει όλη αυτή η καθυστέρηση. Μιλάμε για τις Ινούσες τώρα για 6-7 μήνες, για τυχείο κοντεύουμε χρόνο. Στο τέλος θα λήξουν όλα αυτά τα περιβαλλοντολογικά και όλες οι αδειοδοτήσεις που έχουμε και θα ξαναφάμε χρόνο από την αρχή. Πρέπει ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη του και να πάει το πρόγραμμα όπως έπρεπε να έχει πει όλο αυτό τον καιρό. Είναι αυτό θετική το η εισήγηση. Και δεν ξέρω προσωπικά πώς σκέφτεται και τι θέλει και να σας πω την αλήθεια ούτε και με ενδιαφέρει τι θέλει προσωπικά ο καθένας. Το θέμα είναι ότι έχουμε θετική εισήγηση από το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας και έπρεπε να περάσει στην Επιτροπή και μετά, αν το έχετε δει, φαντάζομαι ότι το έχετε δει, ότι έκανε και δημόσια παρέμβαση εκείνος και είπε ότι θα το περάσει στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Πρέπει να τελειώνει αυτό το θέμα. Είναι κρίμα, έχουμε φτάσει ένα βήμα πριν και να υπάρχει όλη αυτή η καθυστέρηση. Εσείς έχετε μιλήσει με τον Περιφερειάρχη, ανεξάρτητα δηλαδή από τις επαφές που έχουν γίνει το Εμείς κύριο. Έχουμε κάνει και τηλεδιάσκεψη μαζί με τους Δημάρχους Ψαρών Ινουσών και με τον κύριο Περιφερειάρχη και έχουμε πάρει την δέσμευσή του ότι πρέπει να προχωρήσει να τελειώνει αυτό το θέμα. Από όλους έχουμε πάρει ότι πρέπει να τελειώσει το θέμα των υδατοδρομίων, αλλά εδώ και 6 μήνες είμαστε ένα μπαλάκι. Περιβαλλοντολογικό Συμβούλιο, Περιφερειακό Συμβούλιο. Και ξανά πίσω και ξανά και ξανά. Πρέπει να τελειώνει. Τώρα σας έχει πει αν θα μπει στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι προσπαθεί να, σε έναν Περιφερειακό Συμβούλιο να το βάλει, αν κατάλαβα, κάτι σαν μονοθεματικό, να στείλει και όλους τους φακέλους στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να το εξετάσουν. Είναι, εγώ επαναλαμβάνω ότι είναι τυπική υπογραφή. Έχουν πάρει ο φάκελος, έχει πάρει όλες τις υπογραφές που χρειάζεται και είναι μια τυπική έγκριση. Τη στιγμή που υπάρχει και θετική εισήγηση υπηρεσία, πρέπει να περάσει. Αν δεν θέλουν να το περάσουν και είναι αρνητικό, να πούνε ότι είναι αρνητικό, να τελειώνει. Αλλά να ξέρουμε και τον λόγο να το διορθώσουμε. Εντός εισαγωγικών, ότι ξέρετε είναι αρνητική η απόφαση της του Περιφερειακού Συμβουλίου, δεν περνάει γι' αυτό το λόγο, οπότε να κινηθεί και η εταιρεία και εμείς που έχουμε φτιάξει όλο αυτό το φάκελο, να το διορθώσουμε, να το ξαναφέρουμε, να περάσει με τις σωστές, αν είναι αρνητικό. Αλλά εδώ δεν ξέρουμε αν είναι ούτε αρνητικό ούτε θετικό. Απλώς μας έχουν κάνει ένα μπαλάκι.